Θέλω να επισημάνω την σημασία την οποία έχει η πρόταση του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία. Το σχέδιο εξόδου από την κρίση, όπως το παρουσίασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προημερών, και αυτό διότι με την πρότασή μας επιδιώκουμε να μπει η χώρα στην αναπτυξιακή διαδικασία, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας με την προσέλκυση επενδύσεων. Θυμίζω την έμφαση την οποία έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στο ζήτημα της εργασίας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Παράλληλα, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε ένα επίπεδο στο οποίο θα διασφαλίσει την ικανότητα των ασθενών κοινωνικών στρωμάτων να αντέξουν στις συνέπειες της κρίσης, και παράλληλα την δυνατότητα της οικονομίας να λειτουργήσει, να κινηθεί η αγορά, να υπάρξει αρχικώς ανάκαμψη και στη συνέχεια η πολυπόθητη ανάπτυξη την οποία όλοι συζητούμε. Ακούσαμε την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία προσχωρεί στη λογική ότι υπάρχουν λεφτά. Αυτό το οποίο έχουμε καταδικάσει από την αρχή, από το 2009, ως πρακτική του ΠΑΣΟΚ. Κάθε άλλο παρά αυτή η κριτική είναι βάσιμη. Εμείς δεν μοιράζουμε σε όλους υποσχέσεις, δεν αφήνουμε στις Ελληνίδες και στους Έλληνες να εννοήσουν ότι με το κόμμα μας στη διακυβέρνηση της χώρας αυτομάτως θα επιστρέψουμε τις απώλειες των εισοδημάτων και τους φόρους τους οποίους μέχρι τώρα καταβάλουν, και ιδιαίτερα το χαράτσι. Δεσμευόμαστε ότι θα καταργήσουμε αυτό το φόρο, όπως ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς προσφάτως, και επιμένουμε ότι η πρότασή μας ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της οικονομίας, απαιτείται σκληρή δουλειά, σκληρή προσπάθεια, αλλά μπορούμε να διαμορφώσουμε μια αισιόδοξη προοπτική. Το δεύτερο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών. Δεν πρόκειται για μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία συγκρούονται δύο προγραμματικές προτάσεις μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων, αλλά πρόκειται για το δίλημα εάν θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη και να κρατάμε στα χέρια μας το ευρώ, ή αν θα πάρουμε έναν άλλο δρόμο, ο οποίος είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στον όλεθρο και την καταστροφή. Άρα η απόφαση την οποία καλείται να πάρει η Ελληνίδα και ο Έλληνας την Κυριακή 17 Ιουνίου είναι απόφαση κορυφαίας σημασίας και δεν μπορεί να αντιλάβει με συναισθήματα επηρεαζόμενος από την οργή, από το θυμό, από την απογοήτευση για ό,τι συνέβη στο παρελθόν. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον, να επιλέξουμε με λογική και ευθύνη, και η επιλογή της λογικής και της ευθύνης είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι το κόμμα το οποίο πέτυχε την ένταξη Ελλάδος στην Ευρώπη, είναι το κόμμα το οποίο παραμένει συνεπές με σταθερή πολιτική για τη συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στη ζώνη του ευρώ, και πιστεύω ότι ακριβώς αυτό το δίλημα οδηγεί την ψήφο εκείνων που θέλουν Ευρώπη, που θέλουν ευρώ, στη Νέα Δημοκρατία. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι άλλες επιλογές, ενδεχομένως και στον ευρύτερο κεντροδεξιό χώρο, οι οποίες δεν κατευθύνονται στη Νέα Δημοκρατία, βλάπτουν την προοπτική της Ευρώπης και της συμμετοχής μας στη ζώνη του ευρώ, διότι κάθε ψήφος που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία φέρνει πολύ κοντά την πιθανότητα να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, να δυναμώνει δηλαδή η αριστερά χωρίς να την ψηφίζουν οι πολίτες. Κάθε ψήφος η οποία μπορεί να πάει στους ανεξάρτητους Έλληνες, στη Χρυσή Αυγή, στο Λαός και οπουδήποτε αλλού, αυτή η ψήφος όταν λείπει από τη Νέα Δημοκρατία με έμεσο τρόπο δυναμώνει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έχει γίνει συνείδηση σε όλους ότι η κρισιμότητα των εκλογών επιβάλλει σε όλους τους πολίτες που πιστεύουμε
στις ιδέες, στις αξίες της κεντροδεξιάς παράταξης, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί ενωμένοι στην Ελλάδα, είμαστε ισχυροί στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, ηγεμονική και πρωταγωνιστική δύναμη, για να διαμορφώσει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και να διεκδικήσει στην Ευρώπη αυτά τα οποία δηλώσαμε ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε προς όφελος του κοινωνικού συμφέροντος αλλά και του εθνικού συμφέροντος. Η διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας με την κυρία Μπακογιάννη και στελέχη που προέρχονται από το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη και από τους ανεξάρτητους Έλληνες δείχνει ακριβώς την αισιόδοξη προοπτική για το κόμμα μας και την ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας να συσπειρώνει το σύνολο των δυνάμεων της παράταξης. Είμαστε αισιόδοξοι για την εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε οι νικητές των εκλογών και θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι αυτό δεν είναι μία κομματική νίκη. Έχει ξεπεράσει το διακύβευμα των εκλογών τα στενά κομματικά όρια της Νέας Δημοκρατίας ή τα παραταξιακά όρια της Νέας Δημοκρατίας. Το διακύβευμα των εκλογών ενώνει δυνάμεις πέραν της Νέας Δημοκρατίας, διότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη, πρέπει να κρατάμε στα χέρια μας το ευρώ και ενωμένοι στην Ελλάδα είμαστε ισχυροί στην Ευρώπη. Η όποια κυβέρνηση πρόκειται να σχηματιστεί πρέπει να διαθέτει μία συμφωνημένη προγραμματική πρόταση. Πρόταση η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας. Δεν είναι η διανομή των υπουργείων, δεν είναι οι συσχετισμοί μεταξύ των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στην κυβέρνηση, αλλά είναι η ανάγκη συμφωνίας σε προγραμματικές θέσεις. Εάν λοιπόν επιχειρήσουμε να δούμε τι μπορεί να συμβεί μετά τη 17η Ιουνίου, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε σε κυβέρνηση και να ηγηθούμε κυβέρνησης, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, στην οποία θα συμμετέχουν τα κόμματα τα οποία αποδέχονται την παραμονή της χώρας στη ζώνη του ευρώ και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Διαφωνούμε με την τότε ακολουθούμενη οικονομική πολιτική που οδηγεί σε ύφεση και προτείνουμε να προσθεθεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της χώρας και η αναπτυξιακή διάσταση, η στρατηγική για την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν αυτά είναι που δεσμεύουν εμάς, που ξέρουμε τι διεκδικούμε, πού βρισκόμαστε και είναι πολύ σημαντικό για έναν πολιτικό ηγέτη όπως ο Αντώνης ο Σαμαράς όταν καταθέτει τις προτάσεις του να γνωρίζει και τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης των προτάσεών του. Και ο Αντώνης Σαμαράς γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αυτά τα οποία ανέφερε με τα 18 σημεία προημερών είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων εντός πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς.